Στους δρόμους της Βαγδάτης, χιλιάδες Σιίτες εθελοντές ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του Σιίτη ηγέτη Μοκτά Νασάντρ, οργανώνοντας μια επίδειξη ισχύως απέναντι στην επίθεση των τζιχαντιστών του ΙΚΙΛ. Λάδι στη φωτιά της σύραξης που εξέσπασε στη χώρα θα τη χαρακτηρίσουν πολλοί πολιτικοί αναλυτές. Ο πόλεμος μένεται στο Ιρακινό έδαφος, ένας ιερός πόλεμος όπως τον έχουν κηρύξει οι τζιχαντιστές που προσελητίζουν νέους μουσουλμάνους από όλο τον κόσμο. Ένας πατέρας αναγνωρίζει το γιο του, τον Άσερ, στο βίντεο που ανήρτησε το ΙΚΙΛ, θέλοντας να συγκεντρώσει περισσότερους μαχητές, μάρτυρες του Ισλάμ. Δεν ξέρει πώς τον έπεισαν, ήταν μετριοπαθής, άριστος μαθητής, πλήρως ενσωματωμένος στη βρετανική κοινωνία. And he, the one who supplied them, you know, the places where to go in Turkey, where to go in Syria, it must be somebody. They can't go on their own. They don't speak even Arabic, only a little bit, like, you know, broken Arabic. And have to be somebody guide. Αφού κατέλαβαν τη Μοσούλη, δεύτερη πόλη της χώρας, μεγάλο μέρος της Νινεβή και του Τικρίτ και τμήματα των επαρχιών Σολαχεντίν, Κυρκούκ και Ντιάλα, οι δυνάμεις του ΙΚΙΛ κατέλαβαν χθες το συνοριακό πέρασμα στη Συρία του Αλ-Κάιμ στην περιοχή Αλ-Ανμπάρ. Η απάντηση ήρθε από τη Συρία, που έσπηρε το θάνατο με πολεμικά αεροσκάφη που βομβάρδισαν θέσεις ανταρτών στα σύνορα, όπου τραυματίστηκαν και δεκάδες άλλοι άνθρωποι. They are, yeah, they are very clear message. They are going to fight and fight and make one country the whole Arab Muslim country in one land. They can't do it. Στην περιοχή Μπατζή, όπου στεγάζεται το μεγαλύτερο δηληστήριο της χώρας, οι μάχες είναι εξοντοτικές για το ποιος τελικά θα επικρατήσει. Ο Ιρακινός στρατός προσπαθεί να ανασυνταχθεί έπειτα από τον ευνηδιασμό των δυνάμεων του ΙΚΙΛ και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, υπόσχεται την αποστολή 300 στρατιωτικών συμβούλων στο Ιράκ, αποκλείοντας όμως τις αεροπορικές επιδρομές.